Γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μια νέα τεχνολογία η οποία πραγματικά θα ταράξει τα νερά. Είναι η τεχνολογία ARA η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε third party λογισμικά directly μέσα στον τόπο μας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχω φορτώσει ένα κομμάτι το οποίο ω γνωστόν αν το επιλέξουμε στο lower zone του Cubase μπορούμε να βρούμε τη γηματομορφή του. Είναι ο βασικός editor εγώ λοιπόν εγκατέστησα το νέο λογισμικό της Steinberg, το Spectra Layers, το οποίο ενσωματώνει αυτή τη τεχνολογία, την ARA. Και κοιτάξτε ποιο είναι το πλεονέκτημα. Εφόσον λοιπόν έχω επιλέξει την κυματομορφή μου, πλέον έχω ένα καινούριο, να καινούργια επιλογή εδώ, το Extension. Αν το επιλέξω, εμφανίζεται το Spectra Layers κατευθείαν και αν το επιλέξω, ουσιαστικά θα γίνει αντικατάσταση του editor με το Spectral Layers. Αυτό είναι το Spectral Layers και όπως βλέπετε είμαι ήδη στο περιβάλλον του Cubase. Δεν έχω ανοίξει άλλο λογισμικό. Μπορώ ακόμα και να το βάλω στο Lower Zone. Οι κέρσορες είναι κανονικά συνδεδεμένοι. Κοιτάξτε. Είτε από κάτω, είτε και από πάνω. Τώρα, τι ποιο είναι αυτό το πλεονέκτημα αυτού του λογισμικού. Το Spectral Layers είναι ένας φασματικός επεξεργαστής. Στα απλά ελληνικά, μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία στο ίδιο το φάσμα. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό εδώ, στην αρχή του, υπάρχουν κάποια, κάποια ήχοι. αυτή εδώ. Wow, Φανταστείτε να μπορώ να δω και να επεξεργαστώ το φάσμα, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το φάσμα του ήχου, ένα σπεκτρογράφημα ουσιαστικά, και να το επεξεργαστώ σαν φωτογραφία. Όντω, εδώ αριστερά, τα tools που έχω είναι αντιγραφή από στο λογισμικό επεξεργασία εικόνα. Μπορώ να πάρω για παράδειγμα το λάσο, να επιλέξω συγγνώμη, την συγκεκριμένη περιοχή που θέλω. Α κάνω για παράδειγμα ένα fade in στι ψηλέ συχνότητε. Επιλέγω το λάσο που θέλω, το, την περιοχή που θέλω με το λάσο, επιλέγω τη γόμα και σβήνω πλέον το συγκεκριμένο φάσμα. Ακόμα και έξω από την επιλεγμένη επιλογή, από το επιλεγμένο κομμάτι να βγει το εργαλείο μου, βλέπετε εδώ δεν κάνει τίποτα. Δουλεύει μόνο εδώ μέσα. Το αποτέλεσμα είναι άκρο θεαματικό. Ακούστε το. Κάτι που υπό άλλε συνθήκε θα μου έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο να το κάνω. Εδώ έγινε μέσα σε 5 λεπτά.